διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Τραχάλα τα βουνά με το σουραβλί και το ζουρνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο «Η Ροή». Είναι η εκπομπή «Πράσινη Γραμμή». Και στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κυριάκος ο Κυριακόπουλος από τη Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού του ΕΠΑΜ και μαζί μου είναι ο κύριος Δημήτρης Κυπριώτης, ο οργανωτικός γραμματέας του ΕΠΑΜ, για να κουβεντιάσουμε ζητήματα που σχετίζονται με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικότερα. Κύριε Κυπριώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα στους ακροατές. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπατε, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας μέσα από μια προσπάθεια να οριοθετήσουμε κάποια ζητήματα. Με αφορμή, αν θέλετε, και τη συνέντευξη που είχε χτες ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, ο κύριος Καζάκης, στο Real. Όχι τόσο για να μιλήσουμε για την όποια κλονισμένη δεοντολογία αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται συνολικότερα οι δημοσιογράφοι την όποια άλλη άποψη έρχεται να αντικρούσει κυρίαρχα ζητήματα που τρέχουν στην πολιτική, αλλά κυρίως για να δείξουμε την επίγνωση που δεν έχουμε. Μιας και από ό,τι διαπίστωσα και εγώ εχθές, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, υπήρξε μια υπερπροσπάθεια να αναδειχτούν προβλήματα και κάλπικες πλευρές ίσως αναφορικά με τις όποιες πλασματικές επιπτώσεις θα είχε η υιοθέτηση μιας άλλης λύσης και μιας άλλης νομισματικής πολιτικής, ενώ ουσιαστικά για τη θέση της χώρας μέσα σε μια σύνθετη γεωπολιτική εξίσωση με πολλαπλούς αγνώστους στον χώρο της Ευρώπης και πιο ιδιαίτερα εδώ της Μέσης Ανατολής και της περιοχής μας, αυτό το ζήτημα δεν αναδεικνύεται. Ναι. Αγαπητή Κυριάκο, επειδή σε κάποιες εποχές, πριν 2-3 χρόνια ενδεχομένως, τέτοιες παρεμβάσεις ή συνεντεύξεις που επιδιώκουν να στριμώξουν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, με ενοχλούσαν, να πω την αλήθεια. Όμως, μιλώντας μαζί του τόσο χρόνια, έχω εθιστεί και εγώ στην άποψη ότι μακάρι να υπάρχουν τέτοια ερωτήματα σκληρά, όσο σκληρά γίνονται, γρήγορα, που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν και χρειάζεται να βρίσκεται ο συνεντευξιαζόμενος, να το πω έτσι, σε εγρήγορση, να έχει γνώση των πραγμάτων, να τα έχει ο ίδιος εμποτιστεί για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Διότι όντως ο χθεσινός ο κύριος Στραβελάκης ήταν πάρα πολύ καταιγιστικός στις ερωτήσεις του, με αποτέλεσμα στους οικείους, στους δικούς μας δηλαδή, να τους ενοχλεί αυτή η κατάσταση, να το παίρνουν λίγο διαφορετικά. Όμως για τον τρίτο ακροατή, έτσι, ίσως αυτό είναι να κάνει καλό. Να κάνει καλό στο ΕΠΑΜ διά του Γενικού του Γραμματέα, διότι δείχνει αυτή την ετοιμότητα που είπα, τα γρήγορα ρεφλέξ που έχει και κυρίως τη γνώση του θέματος, του οποιοδήποτε θέματος πάει να συσχετιστεί, πάνω από στα καθαρός οικονομικά, είτε επεκταθούν αυτά στα ιστορικά είτε στα κοινωνικά θέματα. Αυτό λοιπόν, εμένα γενικά που την άκουσα, εκ των υστέρων βέβαια την εκπομπή, δεν ήμουν το πρωί να την ακούσω, την άκουσα από το διαδίκτυο, μπορώ να πω με ικανοποίησε. Απ' την άλλη πλευρά, να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου στο γεγονός ότι η δεοντολογία δεν κρατιέται στο επίπεδο που πρέπει να κρατηθεί και οι δημοσιογράφοι παίζουν έναν ρόλο παραπάνω από αυτόν που θα πρέπει να έχουν τις διαφωτίσεις και τις ενημέρωσεις της κοινής γνώμης. Παίρνουν θέση, ενώ δεν πρέπει να παίρνουν θέση, όχι ότι δεν έχουν άποψη, σαφέστατα και έχουν ως άνθρωποι, ως πολιτικά όντα, όμως όταν κάνουν το λειτουργήμά τους πρέπει να το εκτελούν όπως πρέπει. Έτσι θεωρώ εγώ, γιατί θα δώσουν όλη την ευκαιρία στον ακροατή να αποφασίσει.
Άρα θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αντικειμενικοί, να παρουσιάζουν και την άλλη άποψη και από εκεί και πέρα ας κάνουν οποιαδήποτε σκληρή ερώτηση και αν είναι να μην δείχνονται βασιλικότεροι του βασιλέως πολλές φορές ή να μην επιδιώκονται καταστάσεις να προκληθούν οι οποίες δεν είναι στο μέτρο που πρέπει να γίνουν. Αυτό μπορούμε να το δούμε ιστορικά σε διάφορες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί από πολεμικές επιχειρήσεις να το πούμε μέχρι του πλέον κοινωνικού θέματος που μπορεί να αναδειχθεί. Ορισμένοι το παρατραβάνε αν ξεφεύγουν από αυτή την ιδεοντολογία που λέμε. Πάντως για να το κλείσω, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση του Γενικού Γραμματέα μας, εγώ έτσι θα το εκτιμήσω, έτσι, ο οποίος παρά το γεγονός ότι το ασθενής πήγε, που θα μπορούσε βέβαια να μην πάει, ήταν και με πυρετό και με κατάσταση αφωνίας εν μέρη, παρόλα αυτά έδειξε πράγματι αυτό που πρέπει όλοι μας να καρποθούμε από αυτές τις συμπεριφορές. Θέλω να πω, επειδή με προκάλεσε λίγο η αποστροφή του λόγου σου, θέλω να πω στα μέλη του ΕΠΑΜ ότι οφείλουν ένα και μόνο πράγμα: να αισθάνονται περήφανοι για τη χθεσινή στάση και βαθμό ανταπόκρισης του Γενικού Γραμματέα, διότι θεωρώ, όντας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και μια μεγάλη πολιτική εμπειρία, ότι είναι ίσως ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που θα μπορούσε να σταθεί, όπως και στάθηκε, σε μια συνέντευξη σαν τη χθεσινή. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε μέσα από ένα τέτοιο καταιγισμό. Πολύ δύστολα θα βλέπαμε, ας πούμε, άλλον, από μια τέτοια στημένη εννοούσε ρυθμούς συνέντευξη, ναι, να ανταποκριθεί και να φέρει σε πέρας μια αποστολή, να αναδείξει ζητήματα και να δώσει στοχευμένες και ουσιαστικές απαντήσεις. Αλλά ωστόσο, αυτό που με στεναχωρεί και θέλω να επιμείνω είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν είναι μια αυτοτελής προσπάθεια που στρέφεται απλά και μόνο απέναντι σε έναν πολιτικό ηγέτη, ο οποίος έχει μια διαφορετική φωνή σε σχέση με όλους τους άλλους για το τι μέλη δέουν γενέστε στην Ελλάδα. Είναι κυρίως η αντίληψη, μια στάση ζωής των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσα από την οποία επιχειρείται πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και προβλήματα που έχουν και διαστάσεις εθνικές, να αποσιωπηθούν, να αποκριβούν, να μπουν κάτω από το χαλί, να μην αναδεχτούν οι πλευρές τους, που αυτές είναι που έχουν και τη σημασία τους, αυτές είναι που έχουν και την ουσία τους. Μην ξεχνάμε όμως ότι όλοι υπηρετούν κάποια ιδιωτικά συμφέροντα, εργαζόμενοι σε κύκλους τέτοιους, αλλά αυτό το βλέπουμε και στην σημερινή κρατική τηλεόραση. Και αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα. Η δημόσια τηλεόραση, αυτό κυρίως. Διότι άλλα τα ιδιωτικά κανάλια, τέλος πάντων, κάνουν τη δουλειά τους. Να το πω και έτσι, έτσι. Να το πω και έτσι. Που δεν θα έπρεπε, αλλά ας το δεχτώ. Βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις και δημοσιογράφων, υπάρχουν εξαιρέσεις. Μην τα τσουβαλιάσουμε έτσι όλα. Αλλά αυτό που με ενοχλεί είναι η δημόσια τηλεόραση. Είναι και μια και ήρθε τώρα το θέμα. Είναι, πώς να το πω, ντροπή να το πω, δεν ξέρω να δω, δεν θέλω να δώσω χαρακτηρισμό. Είναι δυνατόν να μην έχει κληθεί μία φορά, όχι μόνο το δικό μας το κίνημα, ας πούμε, άλλα κόμματα, άλλοι φορείς οι οποίοι βρίσκονται εκτός κοινοβουλίου. Είναι δυνατόν, αφού είναι δημόσια τηλεόραση, δεν πρέπει να αναδεικνύει αυτά τα θέματα στην πολιτική της μορφή, έστω και στις 5 η ώρα το πρωί? Ούτε αυτό δεν γίνεται. Ας προσπαθήσουμε όμως σιγά σιγά να προσγειωθούμε στη θεματολογία της εκπομπής, okay, μιας και είναι προσανατολισμένη η εκπομπή στα ζητήματα της γεωπολιτικής και των διεθνών εξελίξεων, και να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε πλευρές που αφορούν ζητήματα τα οποία είναι σε εξέλιξη στο χώρο της Ευρώπης. Δεν ξέρω, θα το έχετε προφανώς υπόψη σας, είχαμε προχθές, κυριολεκτικά προχθές, Τετάρτη απόγευμα, μία απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Μία απόφαση η οποία είναι απότοκος της προηγούμενης απόφασης του Συμβουλίου των Εξωτερικών και Άμυνας, η οποία σηματοδότησε και μία ραγδαία μεταστροφή της ευρωπαϊκής ελίτ προς την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης, όπου προχθές στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε μία απόφαση όπου όλοι συμφωνούν πλέον ότι αυτό το οποίο επίκειται να συμβεί είναι να προκύψουν στον χώρο της Ευρώπης και γενικότερα συγκρούσεις υψηλής έντασης, και έχουν ήδη συμφωνήσει στη βάση βεβαίως και των προβλέψεων της απόφασης της Λισαβόνας να δημιουργήσουν μόνιμες δομές Ευρωστρατού στα πλαίσια φυσικά και του οικονομικού υπεριαλισμού των οποίων προωθούν οι κυρίαρχες χώρες της Ευρώπης, στα πλαίσια και του μεταξύ τους ανταγωνισμού αλλά και του ανταγωνισμού με άλλες ισχυρές δυνάμεις ανά τον πλανήτη. Και τα ζητήματα τα οποία ανέκυψαν ήταν πολύ σαφή και εντελώς συγκεκριμένα. Στόχος ήταν, λέει, να κατακτήσει η Ευρώπη τη στρατηγική της αυτονομία. Και μένει να διευκρινιστεί από όλους εμάς
τι σημαίνει και έναν τυπίον να την κατακτήσει αυτή τη στρατηγική αυτονομία. Δεύτερο, στόχος, να αναπτυχθεί στο χώρο της Ευρώπης μια κουλτούρα άμυνας. Έναν τυπίο επιτιθέμενο είναι ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί. Μιλήσαν για την ανάγκη να συμφωνήσουν σε μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, η οποία άρχισε με πολύ επίταση να μπαίνει μετά τον Brexit και κυρίως μετά την εκλογή του Τραμπ, όπου ουσιαστικά κύκλοι της ευρωπαϊκής ελίτ επιχειρούν να χαλιναγωγήσουν, να εκτρέψουν, ουσιαστικά να σύρουν σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες και την ίδια δομημένη μορφή που έχει το ΝΑΤΟ, με τον προσανατολισμό, τον συγκεκριμένο, τον γνωστό, τον επιχειρησιακό και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι στα πλαίσια της Ευρώπης έχει ήδη συγκροτηθεί αυτή η δύναμη, η Eurocorpus, η οποία είναι μια επίλεκτη μονάδα χιλίων και πλέον ανδρών από τις ειδικές δυνάμεις με έδρα το Στρασβούργο. Ποιον φυλάει, τι κάνει? Και η Ελλάδα, βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την ιστορία συμμετέχει ως, όχι ως κύριο, όχι ως πλήρες, αλλά ως συνδεδεμένο μέλος, και αυτό βεβαίως δημιουργεί πολλαπλές ανησυχίες για το τι πρόκειται να γίνει την επόμενη περίοδο. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται, διότι εδώ μιλάνε και για την ανάγκη να υπάρξει μια μελλοντική συνθήκη η οποία θα διασφαλίσει την ετοιμότητα συνολικά στις ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις για να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις συγκρούσεων υψηλής έντασης. Λοιπόν, νομίζω πως μπαίνουν εδώ επιτάπτως οι κοινωνίες πια. Όλο αυτό το οποίο σκηνικό που αναφέρθηκε είναι έτσι. Θα πρέπει όμως να το δούμε, και έχουμε ήδη αναπτύξει εδώ πέρα μέσα από την καθημερινή επικαιρότητα, από την εκπομπή τη μεσημεριανή συνήθως που γίνεται, και μάλιστα και με αρθρογραφία του ίδιου του Γενικού Γραμματέα, και όχι μόνο, έχει αναδειχθεί το θέμα όταν έγινε η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην ουσία των ηγετών, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια που ήρθε να επικυρώσει αυτά τα οποία είχαν πει προηγουμένως. Όμως όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σε μια ολότητα, δηλαδή δεν είναι ξεχωριστά, είναι όλα μαζεμένα, και πολύ σωστά επισημάνατε ότι αυτά προήλθαν μετά τον Brexit και μετά την εκλογή Τραμπ, που αλλάζουν ή θα αλλάξουν τα δεδομένα. Έτσι, αυτό δεν μπορούμε ακόμα να το πούμε. Οπωσδήποτε έχουν ταρακουνήσει τα νερά. Βλέποντας λοιπόν τώρα, η Γερμανία κυρίως, όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, μιλάμε για Γερμανία, έτσι, κακά τα ψέματα, μπόρεσε και έκανε την πρώτη κίνηση να αποδιοργανώσει τις χώρες του Νότου. Αυτό που είχε προσπαθήσει να φτιάξει εδώ με τη σύνοδο των 4-5, πόσο ήταν εδώ πέρα, η Ελλάδα, η Ισπανία, η σύνοδος των χωρών του Νότου που έγινε, μπόρεσε λοιπόν εδώ να το τραβήξει και να το σπάσει. Πώς? Κάνοντας προηγουμένως, πριν από την απόφαση αυτή, την τετραμερή. Μια παρασύνοδο. Έρχεται η παρασύνοδος και εκεί πέρα λοιπόν μπαίνουν όλοι κάτω υπό τις, ποιος ξέρει τώρα με τι ταξίματα, διότι εδώ είναι ταξίματα, και το κυριότερο ήταν του Ολάντ, διότι δυστυχώς ο Ολάντ είναι για να τον κλαίνε και οι ρέγγες που λέμε, έτσι. Εκεί σε αυτό το σημείο έχει φτάσει ο ηγέτης της Γαλλίας. Προφανώς, επειδή δεν πρόκειται να έχει κανέναν ρόλο μέσα στην Γαλλία, του επιφυλάσσεται ρόλος πλέον ευρωπαϊκός, σίγουρα μετά από όσα έχει προσφέρει. Άρα λοιπόν, αφού τράβηξε τις χώρες αυτές, έκλεισε το οικονομικό κομμάτι ό,τι αφορά καμία έξοδο αυτών των χωρών από το ευρώ. Εκεί πήγε. Το δεύτερο κομμάτι ήταν πώς τώρα θα μπορέσει να αντιταχθεί στις προκλήσεις Τραμπ, ο οποίος στα ίσα έρχεται και λέει τελειώνει εδώ πέρα η Ευρωένωση, τα έχει πει αυτά, τελειώνει ακόμα και αυτό το ΝΑΤΟ που γνωρίζουμε. Άρα είναι δύο μεγάλα κομμάτια. Προ λοιπόν της συνόδου, την οποία, της, όχι συνόδου, της συνάντησης που θα έχει η Μέρκελ με τον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί θα παζαρέψει ό,τι μπορέσει να κρατήσει, και βλέποντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον βρίσκεται όχι μόνο αποδυναμωμένη, πάει να αποσταθεροποιηθεί. Εκεί πέρα πηγαίνει τώρα. Είναι η εξελίξη ταχύτητα. Προσπαθεί να μαζέψει ό,τι μαζέψει. Επανέρχεται λοιπόν το σχέδιο το παλιό από το 95-96, γιατί έχω γνώση αυτού του πράγματος, του λεγόμενου Ευρωστρατού από την κοινή πολιτική εξωτερικών και άμυνας.
δεν μπορούν να τον φτιάξουν. Δεν φτιάχνεται αυτός ο στρατός. Είναι αδύνατο να φτιαχτεί εφόσον υπάρχει δομή ΝΑΤΟ. Πάνε να στηριχθούν λοιπόν, τι κάνουν? Στηρίζονται στη δομή του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιούν τις μονάδες ήδη του ΝΑΤΟ. Εδώ δεν έχουν προχωρήσει ακόμα πιο πολύ. Έχουν δοθεί οι δυνάμεις αυτές σε αυτή την δύναμη της Eurocrop γενικότερα. Έχει ήδη δοθεί από όλες τις χώρες. Και εδώ είναι το θέμα, σε ό,τι αφορά εμάς, να το δούμε ποιο καπέλο εξυπηρετούν οι δικές μας μονάδες που έχουν διατεθεί εκεί. Ποιανού το καπέλο εξυπηρετούν? Εξυπηρετούν το καπέλο του διοικητού εκεί που ακούει την Ευρώπη, που ακούει το ΝΑΤΟ ή ακούει το εθνικό συμφέρον? Είναι ένα ερώτημα εδώ πέρα. Πού παίρνει διαταγές, πού εκτελεί διαταγές, σε ποιον αναφέρει? Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Το δεύτερο είναι, σημειώνω, τις υψηλής έντασης συγκρούσεις. Εδώ θα δούμε το εξής παράδοξο. Ενώ πάνε να δημιουργηθούν υψηλής έντασης συγκρούσεις, πού δηλαδή? Με το Ρώσο. Εγώ δεν βλέπω καμιά άλλη υψηλή ένταση, εκτός βεβαίως εάν είναι το κομμάτι των παραστρατιωτικών θεμάτων, δηλαδή των παράπλευρων όλων εκείνων, τις μετανάστες όλων αυτών που το μάτι τους πάει εκεί πέρα, ας είμαι των απειλών, άντε να το δω εκεί πέρα. Βλέπω τις εξωτερικές προς τη Μέση Ανατολή να εντείνονται, αλλά εκεί τι δουλειά έχει η Ευρώπη? Είναι κάτι. Και ενώ τις λέει υψηλής ένταση συγκρούσεις, πώς αυτό έρχεται, πώς αυτό δεν συγκρούεται με την συρρήκνωση των δυνάμεων, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, που γίνεται μια μεγάλη συρρήκνωση δυνάμεων αυτή τη στιγμή, πολύ μεγάλη. Δεν είναι απλώς ότι κλείνουν στρατόπεδα, δεν είναι ότι αυτό πηγαίνει στην ευελιξία των μονάδων που να το δεχτούμε, γιατί αν θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για αυτά τα θέματα, ίσως αν το φέρει δηλαδή η συζήτηση, θα πούμε ακόμα περισσότερο. Δεν ταιριάζει τουλάχιστον σε εμάς να έχουμε υψηλές εντάσεις. Προς τα πού να τις κάνουμε, με ποιους? Εμείς έχουμε μόνιμη απειλή. Εκεί στη μόνιμη απειλή, δηλαδή την εξανατολών, δηλαδή την τουρκική, επιθετικότητα, προκλητικότητα, δεν ακούω, δεν βλέπω το αυτί μου να πιάνει τίποτα και κανένας Έλληνα. Τι κάνουν η Ευρώπη, τι κάνει το ΝΑΤΟ, τίποτα. Πόντιος Πιλάτος σε όλες αυτές. Άρα όλα αυτά έχουν σκοπό, για να κλείσω το θέμα όπως μπήκε, πρώτον, να αντιπαρατεθούν στο τι πάει να σχεδιαστεί καινούριο από τον Τραμπ και τους υπολείπους που θα στηρίξουν, ας πούμε, αυτή την κατάσταση. Μέχρι να δούμε ποια θα είναι η σχέση του Τραμπ με τον Πούτιν. Έτσι, τις δύο φυσιογνωμίες. Λέω, εδώ στην ουσία είναι Αμερική, έτσι. Εκεί πρέπει να το δούμε αυτό. Είναι από εκεί θα δούμε τι θα γίνει μετέπειτα. Άρα λοιπόν, χάνουν στον οικονομικό τομέα. Χάνει και πάει να παίξει τώρα ρόλο η Γερμανία. Στην ουσία πάει να παίξει ρόλο και γεωστρατηγικό. Στο οικονομικό πάει στην άκρη. Το Ράιχ απέτυχε και σε αυτή τη φάση, παρά τις προσπάθειες. Εμείς ως Ελλάδα πλέον τι ακολουθούμε, ούτε και εμείς δεν ξέρουμε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εμείς δεν ξέρουμε τι ακολουθούμε. Γενικά και αόραστα τη Δύση. Γενικά και αόραστα. Χωρίς να ξεδιαλύνουμε το δικό μας οριζόντα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Θα το παρακολουθήσουμε. Θα τους βγει? Δεν ξέρω αν θα βγει έτσι όπως σχεδιάζεται. Το κύριο είναι ότι όσο αποσαθρώνεται και ο χώρος ο δικός μας οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά, εδώ τότε θα χτυπήσει η πόρτα άλλων δυνάμεων για να επικρατήσουν και να φέρουν εδώ πέρα την ισορροπία. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Έτσι, αυτό είναι το κατά την δική μου άποψη. Υπάρχουν τρία πράγματα που προσωπικά με ανησυχούν, κύριε Κυπριώτη, και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο είναι ο βαθμός και η έκταση των προσανατολισμών που υπάρχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού αυτών οι οποίοι σχεδιάζουν αυτή τη δομή, αυτή την ιστορία, αναφορικά με την περαιτέρω συνέχεια που θα έχει η τάση των ευρωπαϊκών κοινωνιών να χειραφερθούν πολιτικά. Επομένως, εγώ από την προβληματική μας το συγκρούσεις υψηλής έντασης δεν θα μπορούσα να εξαιρέσω και την πιθανότητα του προορισμού αυτών των δομών να αντιμετωπίσουν και εξεγέρσεις μέσα στις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συστηματικά αποσιωπάται. Το δεύτερο πράγμα το οποίο με ανησυχεί είναι ότι η Ελλάδα έχει μπει πλέον για τα καλά σε μια εποχή όπου η υποδομή της
αναφορικά με τις ένοπλες δυνάμεις και οι ίδιες οι ένοπλες δυνάμεις σε τελευταία ανάλυση έχουν μπει σε μια διαδικασία ιδιότυπης εμπορευματοποίησης. Θα το πληροφορηθήκατε την περασμένη εβδομάδα, είχαμε στο Ιόνιο τη συμμετοχή των δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού στην Αδριατική και Ιόνια πρωτοβουλία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σχηματισμό στα πλαίσια του ναυτικού προσανατολισμού του αντίστοιχου Ευρωστρατού για να διαχειριστεί ζητήματα που αφορούν με την περιφρούρηση ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, αναφορικά κυρίως με την ενέργεια, στο Ιόνιο. Το τρίτο ζήτημα το οποίο με ανησυχεί είναι ότι η ρητορική της κυρίας Μέρκελ αναφορικά με το ανατολικό δικό μας μέτωπο, μιας και το θέσατε το θέμα της Τουρκίας, ήταν η εξής εχθές. Μην τσιγκλάτε και πολύ τον Ερντογάν. Δεν συμφέρει ο Ερντογάν να αποσπάσει τις δυνάμεις του από την δούλεψη του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια τριπλέτα ιδιαιτέρως επικίνδυνη και μάλιστα έρχεται να οριοθετηθεί σε μια εποχή όπου στην Ευρώπη έχουμε σύγκρουση γεωστρατηγικών, η οποία χοντρικά θα την προσδιορίζα ως εξής. Από τη μια μεριά η Γερμανία επιχειρεί να ισχυροποιήσει το μιλιταριστικό της ιμπεριαλισμό, το γνωστό μιλιταριστικό προφίλ που είχε επί κλασικού Τρίτου Ράιχ. Από την άλλη μεριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιχειρούν να αναδιατάξουν τις δικές τους συμμαχίες, ό,τι μπορέσουν να τις υπολογίσουν στα πλαίσια μιας καλύτερης αρμολόγησής τους με κάποιες από τις χώρες της Ευρώπης, και ενδεχομένως σε αυτό στοχεύει και η πρωτοβουλία των τεσσάρων, όπου μάντρωσαν τον Ισπανό, τον Ιταλό και τον Ολάντ μαζί με την κυρία Μέρκελ για να φτιάξουν την ατομομηχανή που θα κινήσει την Ευρώπη. Και το τρίτο ζήτημα, η τρίτη πλευρά, είναι οι στοχευμένες προσπάθειες που κάνει η Ρωσία να αποκτήσει μια σφαίρα επανεπιρροής στο χώρο της Ευρώπης και κυρίως στα Βαλκάνια και βορειότερα, από τη Μολδαβία μέχρι και τη Βουλγαρία, όπου μέσα σε αυτό το δίπτυχο, από τη μια η Ρωσία, από την άλλη η απόπειρα της Αμερικής να επανασυντάξει τις δικές της συμμαχίες, νιώθει η Γερμανία να συμπιέζεται. Και όλο αυτό βγαίνει με έναν τρόπο εκρηκτικό. Και όσο έχεις χώρες υποτελείς, εν προκειμένου για τη δική μας, που έρχονται και υποτάσσουν και την ίδια τη δομή που υπάρχει στα πλαίσια αυτής της εμπορευματοποίησης, το πρόβλημα είναι για ποια επόμενη μέρα μιλάμε. Πολύ ωραία. Μπήκαν όλα τα θέματα. Η χειραφέτηση των λαών, το πρώτο πράγμα που θίξατε, την είδαμε πάρα πολύ έντονη, όχι μόνο μέσα από κινήσεις αυτές των αποφάσεων, αλλά την είδαμε στην πράξη με τις εκλογές τώρα στην Ολλανδία. Πετάχτηκε το σύστημα όλο απάνω με τη νίκη του Ρούτερ. Πετάχτηκε πάνω, ότι δεν διαλύει, ενώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Παρόλα αυτά, εκεί πάει η χειραφέτηση που πάει να γίνει των λαών. Όμως οι λαοί δεν φαίνεται ότι το τρώνε το κάρωτο. Μπορεί βεβαίως από τη μία πλευρά να μην πετυχαίνουν στο μέτρο που θα θέλανε τα αποτελέσματά τους, όμως είναι σίγουρο ότι πλέον αντιλαμβάνονται πάρα πολλά. Είναι δύσκολη η χειραφέτηση, δεν είναι εύκολη. Ναι, προσπαθούν, διότι έχουν όλα τα μέσα, κακά τα ψέματα. Οι πάντες προηγουμένως μιλούσαμε για ΜΜΕ, έτσι, το κυριότερο μέσο δύναμης που θα συρρυκνωθεί ακόμα έτσι περισσότερο. Δηλαδή εδώ θα το δούμε σε λίγες, σε πολύ λίγο καιρό θα παίξουμε με τη θητεία πάλι. Έτσι, παραμονές των εκλογών θα παίξουμε με τη θητεία. Από κάτω θα χειροκροτεί βέβαια ο κόσμος χωρίς να ξέρει το γιατί. Επί ουσίας όμως αυτό θα χτυπάει στα ίσα το συμφέρον το ελληνικό. Διότι δεν μπορεί αυτό να το... Όσο και αυτό αν φέρεται ότι αυτό που λέω εγώ δεν είναι μιλιταριστικό, είναι όμως βλέποντας τους κινδύνους που υπάρχουν, θα συρρυκνωθεί τόσο πολύ η δύναμη που μετά άντε να ψάξεις. Και βεβαίως δεν είναι μόνο η δομή, είναι και το τι όπλα θα πάρεις. Θα σου υπαγορεύσω και το όπλο που θα πάρεις, διότι αυτό θα το κανονίζει αυτό το επιτελείο το οποίο ήδη δημιουργήθηκε. Εκεί είναι η εμπορευματοποίηση μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Το τρίτο είναι η εξεγέρση εντός. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, διότι το γνωρίζετε και εσείς μέσα από τον έλεγχο, από τη μελέτη που κάνουμε στον τομέα άμυνας, αλλά δεν πρέπει να πούμε και τίποτα περισσότερο, διότι βρίσκεται κάτω τώρα από έναν έλεγχο, από μια εξέταση αλληλουχίας πραγμάτων και πληροφοριών. Εδώ ναι, υπάρχει πρόβλημα. Όλα συντείνουν προς τα εκεί. Όμως
όταν βλέπουμε, ας πάμε στην χώρα μας εδώ, όταν βλέπουμε ολόκληρες περιοχές να γκετοποιούνται, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και γιατί τις αφήνεις να γκετοποιούνται? Έτσι, και κυρίως ένας μουσουλμανικός κόσμος που έχει μάθει να φέρεται με αυτόν. Δεν είναι όπως ήταν οι Αλβανοί, παραδείγματος χάρη, να το πω έτσι, που μπήκαν στις δουλειές. Εδώ έχουμε άλλη, κουλτούρα. Έχουμε άλλη κουλτούρα εδώ. Κουλτούρα. Και αυτό πρέπει ο κόσμος σιγά σιγά να το αντιλαμβάνεται. Περιορίζεται στο χώρο του και αυτό είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Χθες βγήκε ανακοίνωση του ΓΕΑ, έτσι, προς τους αξιωματικούς. Διαβάστηκε πλέον αυτή. Σε όλες τις μονάδες, δεν είναι κάτι το κρυφό. Να μην περπατάνε σε χώρους που είναι στρατόπεδα, host, post, ας πούμε, μόνοι τους, να αποφεύγουν τέτοιες συγκεντρώσεις. Να. Αυτά είναι προεόρτια πραγμάτων. Άρα εδώ υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό. Και όλο το σύστημα θα επικεντρώνεται εκεί. Να λοιπόν που βλέπουν και τις εντάσεις, τις μεγάλες εντάσεις. Δεν είναι μόνο οι υπερκειάνιες, να τις πούμε έτσι, εξορμήσεις, διότι τέτοιες δυνατότητες δεν υπάρχουν. Το άλλο, μέσα το εμπορματοποίηση έχει και την έννοια, αλλά εδώ έχουν χάσει το παιχνίδι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή των ενεργειακών αποθεμάτων. Δεν μπορεί η Γερμανία, παρά το γεγονός ότι θα ήθελε, δεν της βγαίνει και αυτό. Θα μου πεις, εμείς χαιρόμαστε που βγαίνει, ξέρω εγώ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι, ούτε αυτό εμείς χαιρόμαστε, διότι άνοιξαν όλα τα, άνοιξε το μεγάλο οικόπεδο τώρα, χθες της ΑΟΣ της Κύπρου. Δόθηκε σε τρεις μεγάλες εταιρείες. Και εδώ, οι Γερμανοί και εδώ είναι έξω. Εμείς ως πολιτικός κόσμος, ως κυβέρνηση να το πω, ως κυβερνήσεις, διότι δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση, τι κάνουμε? Έχουμε προσδεθεί στο άρμα του ιτημένου εξ αρχής. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν ακολουθούμε και μια ουδετερότητα να κρατάμε και τα μπόσικα, βρε αδελφέ. Τίποτα. Εδώ του γρου πάνω στον ύφαλο. Αυτό θα το πληρώσουμε σε κάποια στιγμή. Και έρχεται και το θέμα του Ερντογάν. Μην τσιγκλήσουμε και τον Ερντογάν. Βεβαίως, διότι μας δημιουργεί προβλήματα στην Ευρώπη ή αν θέλουμε στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ καλά το βλέπει από τη σκοπιά του. Το ΝΑΤΟ ας το βλέπει. Έτσι το βλέπει. Σου λέει άστο. Εμείς μέσα σε αυτή τη συμμαχία τι ρόλο παίζουμε και πώς τον παίζουμε? Αυτό είναι εξεταστέο. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που είπατε είναι απόλυτα σωστά και το θέμα είναι τι μέλη γενέστε για εδώ, πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Δεν μπορούν κυβερνήσεις που σκέπτονται κατά αυτόν τον ρυθμό και με αυτές τις σκέψεις να προσφέρουν πάρα πολλά στη χώρα. Δυστυχώς χρειάζεται μια άλλη φιλοσοφία, εντελώς έξω από αυτούς τους δρόμους που μας έχουν οδηγήσει. Υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις. Εδώ είναι το ζητούμενο. Εδώ παλεύουμε. Και δεν παλεύουμε μόνο εμείς ως ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Παλεύουν και πιστεύω και άλλες δυνάμεις. Και εμείς θέλουμε να το δούμε αυτό μέχρι το τέλος. Εδώ είναι η ενημέρωση του κόσμου. Όμως δεν φτάνει αυτή η φωνή μέχρι τέλους. Δεν ακουμπάει μέχρι τέλους τον πολίτη. Δεν τον φτάνει. Δεν φταίει ο πολίτης. Εμείς πρέπει να βρούμε τρόπους να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις αδυναμίες που υπάρχουν και να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί κακά τα ψέματα, εάν δεν σε δει εσένα ο πολίτης, ο κόσμος ο ίδιος, ότι μπορείς να κάνεις το κάτι παραπάνω για να φύγεις από αυτή την κατάσταση, είναι δύσκολο να σου εμπιστευτεί, ας πούμε, τις τύχες του. Πρέπει να πιστέψουν, αλλά εμείς πρέπει να τους δείξουμε ότι μπορούμε. Εκεί είναι, παίζεται το παιχνίδι. Το πρόβλημα πάντως με την Ευρώπη, κύριε Κυπριώτη, είναι ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να υπάρχει ένα υπερσυμπιεσμένο φορτίο γεωπολιτικό, το οποίο αργά ή γρήγορα θα εκραγεί με κάποιον τρόπο, αν και είναι δύσκολο κανείς να προβλέψει την έκταση, τον βαθμό και την κατεύθυνση που θα πάρει αυτή η έκρηξη. Αλλά είναι τραγικό μέσα σε αυτές τις συνθήκες μια χώρα σαν τη δική μας να εμφανίζεται ως μια χώρα η οποία έχει σοβαρό έλλειμμα στρατηγικής να διαχειριστεί ζητήματα και κυρίως τις υποθέσεις της μέσα σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες. Μιας και το θύσατε, θα ήθελα να το βάλουμε στην κουβέντα μας λίγο πιο συγκεκριμένα. Ακόμα και τις τελευταίες μέρες που είχαμε αυτή την ένταση της ευρωτουρκικής έκρηξης, που αν θέλετε αυτό το γεγονός από μόνο του αποτελούσε εν δυνάμει μία δεύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα να βάλει, να επιχειρήσει να βάλει μια διαφορετική ατζέντα στα κυρίαρχα ζητήματα που θα απασχολήσουν την Ευρώπη, ουσιαστικά εδώ η ρητορική περιορίστηκε να ανοιχνεύει
του πόσο δημοκρατική ήταν η διαχείριση την οποία επιφύλαξαν οι Ολλανδοί, οι Ελβετοί και οι όποιοι άλλοι απέναντι στο τουρκικό πολιτικό σύστημα, και για την ουσία της αντιπαράθεσης δεν έκανε κουβέντα κανένας απολύτως. Βεβαίως θα πρέπει εδώ να προσθέσουμε ότι όλοι επιχείρησαν όλη αυτή την ιστορία της κόντρας των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ερντογάν να την εμφανίσουν πολύ ως μια βεντέτα. Ο Ερντογάν έχει υποτιμηθεί. Ο Ερντογάν δεν κάνει τυχαίες κινήσεις. Όλες αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις οι οποίες πατάνε πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο στρατηγικό. Πολύ φοβάμαι ότι ο Ερντογάν, εκείνο το οποίο πρωτίστως ήθελε, είναι να κάνει κινήσεις τέτοιες που να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του πολιτικού Ισλάμ στην Ευρώπη. Και πολύ φοβάμαι επίσης ότι ο σπόρος αυτός έχει ρηχθεί έτσι κι αλλιώς. Πέρα και ανεξάρτητα από το αν σήμερα και μετά τις Ολλανδικές εκλογές όλη αυτή η ένταση δείχνει τυπικά να έχει καταλαγιάσει, το διαφορετικό μήνυμα που ήθελε να περάσει η τουρκική στρατηγική στην Ευρώπη το πέρασε. Η Ελλάδα και εδώ πάλι για δεύτερη φορά σε μια δεύτερη μεγάλη ευκαιρία δείχνει να είναι πρακτικά χαμένη, αναζητώντας περπατησιά. Και το κυρίαρχο ζήτημα αυτής της σύγκρουσης κανένας μα κανένας δεν το έχει αναδείξει. Ίσα-ίσα λένε ότι αυτή η τουρκική κατάσταση, η επιθετικότητα είναι παροδική και θα περάσει μετά τις εκλογές. Αυτό να το εξετάσουμε μαζί με τα υπόλοιπα. Να το δούμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι, να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας πάνω σε αυτό, ναι. Είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ στον Ήρωή, ο Κυριάκος ο Κυριακόπουλος και ο Δημήτρης ο Κυπριώτης. Κουβεντιάζουμε για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, αναφορικά με τη γεωπολιτική. Και λέγαμε πριν το διάλειμμα ότι οι κινήσεις του Ερντογάν και αυτή η κόντρα με τους Ευρωπαίους ηγέτες, η οποία επιχειρήθηκε πολλοί να εμφανιστεί ως βεντέτα, δεν είναι διόλου βεντέτα, είναι ενταγμένη μέσα σε ένα συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Κατά την άποψή μου, η κυρίαρχη επιδίωξη είναι να δημιουργήσει προϋποθέσεις ικανές ώστε να ενεργοποιήσει στον χώρο της Ευρώπης το πολιτικό Ισλάμ. Νομίζω, κύριε Κυπριώτη, ότι αυτό δεν κουμπώνει απόλυτα με την ρευστή κατάσταση που έτσι κι αλλιώς υποβόσκει εδώ και καιρό στον χώρο των Βαλκανίων. Με ιδιαίτερη έξαρση την τελευταία περίοδο στα Σκόπια, θα τα πούμε και πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια, αλλά και όχι μόνο εκεί, βεβαίως και στο Κόσοβο, βεβαίως παρεμβάσεις επιχείρησε να κάνει και στη Βουλγαρία με ευθείες με ευθεία ανάμειξη, ας πούμε, σε Βούλγαρους πολίτες για το να ψηφίσουν τουρκικό κόμμα που έχει φροντίσει να συγκροτηθεί μέσα στη Βουλγαρία. Επομένως, με αφορμή, με όχημα τα Βαλκάνια, πολύ φοβάμαι ότι συνολικά μπαίνει η Ευρώπη σε μια άλλη μέρα. Μια μέρα που δεν είναι και τόσο καθαρή για το μέλλον της, μια μέρα που δεν είναι και τόσο καθαρή για την κοινωνική της ηρεμία, αναφορικά κυρίως με το κομμάτι που έχει να κάνει με τις αντιπαραθέσεις της γεωπολιτικής. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε όλο αυτό. Ναι. Ο Ερντογάν με τις κινήσεις του όλες αυτές τις τελευταίες και όχι μόνο και τις προηγούμενες δείχνει ότι πράγματι έχει σχέδιο. Και το σχέδιό του είναι στρατηγικής μορφής. Δεν είναι τακτικισμή μόνο, έχει στρατηγικό σχέδιο. Ο αναθεωρητισμός λοιπόν που έχει βάλει, όχι ο ίδιος, από πολύ παλιά που παίζει η Τουρκία, εδώ πέρα πλέον έχει πάρει όλη του τη μορφή. Μην ξεχνάμε ότι και ο Νταβουτόγλου ήταν δίπλα του στο πραξικόπημα. Έτσι, όταν τελείωσε ήταν δίπλα του, που σημαίνει ότι δεν έχει αποσυρθεί, άρα όλα όσα έχει βάλει στο βιβλίο του παίζουν. Έτσι λοιπόν δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι και αυτά που επιχείρησε τώρα με τις εκλογές στην Ολλανδία, με την απαγόρευση την οποία επιχείρησε ο ίδιος και να πετύχει, στην ουσία αυτό έγινε ο ίδιος, γιατί καταρχάς βλέπει ότι τα ποσοστά του δεν του δίνουν προς το παρόν ακόμα αυτή τη νίκη που θέλει, την άνετη νίκη. Αυτός θέλει μια μεγάλη άνετη νίκη, αλλά δεν του δίνουν και τη νίκη, φαίνεται. Οπότε εφαρμόζει σχέδιο Ατατούρκ από πολύ παλιά, ρίχνουμε τον αγώνα μας έξω, εντείνουμε την ένταση, φτιάχνουμε ένταση στο εξωτερικό, ούτως ώστε συσπυρώνουμε το εσωτερικό. Αυτό βέβαια είναι ένα στρατήγημα που δείχνει ότι πιάνει. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία έχει 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους Τούρκους, έτσι. Δεν είναι αστεία πράγματα.
Όμως αυτοί έχουν παιδιά εκεί, έχουν ρίζες πλέον. Δεν είναι εύκολο να εμπιστευτούν Ερντογάν με ισλαμική τέτοια κατεύθυνση, έτσι, διότι πολλοί από αυτούς είναι και μαλιστές, έχουν μια άλλη αντίληψη. Δεν είναι αυτή η θεοκρατούμενη τώρα που πάει να περάσει, έτσι, ή αυτή της ισλαμοποίησης αυτού του πράγματος. Δεν ξέρουμε τελικά αν θα πετύχει. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι έχει στρατηγικό σχέδιο. Και αυτό πρέπει να το δούμε όχι ως ένα παροδικό φαινόμενο, διότι πολλοί εδώ μέσα και στην Ελλάδα ακόμα πιστεύουν ότι αυτό είναι παροδικό. Όμως νομίζω ότι θέλουν απλώς μόνο να κοροϊδέψουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Το δημοψήφισμα, το τουρκικό που θα γίνει ανήμερα του Πάσχα του δικού μας, έτσι, δεν θα είναι το τέλος μιας κατάστασης. Είτε ο Ερντογάν κερδίσει είτε χάσει. Όχι, θα έχει συνέχεια είτε έτσι είτε αλλιώς. Είναι σίγουρο αυτός. Ο Ερντογάν πλέον βλέπει ότι όσο το κουρδικό ζήτημα είναι στο τραπέζι, που τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή η Τουρκία διαμελίζεται. Αυτό το βλέπει πολύ καλά. Τι προσπαθεί να κάνει? Θεωρώ και από τα διαβάσματα που κάνουμε, δεν είναι δικές μας σκέψεις αυτές μόνο, είναι τόσα διαβάσματα που έχουμε μπροστά μας, ότι προσπαθεί να βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων και στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων των μεγάλων δυνάμεων, βάζοντας πολλά ανοιχτά θέματα δικά του. Βάζει θέμα στη Συρία να βρίσκεται εκεί. Έχει το κουρδικό, βάζει θέμα στο Αιγαίο για να ανοίξει αυτό το θέμα. Όσο περισσότερα θέματα βγάζει ο Ερντογάν, τόσο περισσότερο γίνεται αναγκαίος από τον αμερικάνικο παράγοντα, την Ευρώπη, για τους δικούς της λόγους, είτε είναι μια μεγάλη αγορά, να το πούμε έτσι, είτε έχει τον γεωστρατηγικό περίβολο, αυτό τον δύσκολο χώρο τον οποίον έχει. Αυτό το εκμεταλλεύεται στο έπαρκον. Κάνει βέβαια και τις κινήσεις τις γελίες, όπως είναι αυτή να στείλει πίσω 40 αγελάδες στην Ολλανδία. Απ' την άλλη πλευρά έρχεται σε συμφωνία με τον Πούτιν για S-400, έτσι, και με δάνειο που θα πάρει από εκεί. Όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι ο Ερντογάν έχει αυτό το σχέδιο, και το σχέδιο του περπατάει ακόμα και με τις σημερινές δηλώσεις ότι θα ανοίξω πάλι τις κανάλες. Έβαλε κάποιον υπουργό, δεν ξέρω τι ήταν αυτός, δεν το πρόσεξα, αλλά ένας αξιωματούχος τέλος πάντων, ο οποίος είπε 150.000 θα σας στέλνω κάθε μήνα μέσα στο έδαφος σας, στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Άρα προσπαθώντας αυτός να κερδίσει όσο είναι δυνατόν περισσότερα, διότι γνωρίζει ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση, το αισθάνεται, είναι σε πολύ δύσκολη θέση, κακά τα ψέματα. Παρά τα αυτά όμως παίζει σε αυτό το σχέδιο το οποίο έχει. Εκείνο που εμείς πράγματι δεν έχουμε αντιληφθεί είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Εμείς δεν έχουμε αυτό το στρατηγικό σχέδιο που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό έχουμε μιλήσει για ένα νέο στρατηγικό σχέδιο, ένα νέο στρατηγικό δόγμα που πλέον δεν υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Και δεν το λέμε τώρα εμείς εδώ μέσα στο πλαίσιο μιας εκπομπής. Πιστεύω το ξέρετε καλύτερα, ότι συζητείτε πλέον σε όλους τους γεωστρατηγικούς αναλυτές αυτό το θέμα. Δεν είναι τυχαίο που συζητείτε. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, και υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, και είναι προφανές ότι οποιοδήποτε ασχολείται έστω και επιφανειακά με αυτά τα ζητήματα μπορεί να συνειδητοποιήσει καταρχήν ένα πράγμα, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει το αυτονόητο. Δεν έχει επιχειρήσει να επανακαθορίσει την ταυτότητα και το εύρος των πραγματικών κινδύνων στο συγκεκριμένο γεωπολιτικό χρόνο για τον οποίο γίνεται η κουβέντα μας, διότι από τον καθορισμό της ταυτότητας αυτών των κινδύνων θα προκύψει και το ποια τελικά θα είναι η πεμπτουσία αυτού το οποίο θα ονομάσεις γεωστρατηγικό ή, αν θέλεις, πιο ιδιαίτερα και αμυντικό, εθνικό αμυντικό δόγμα, εθνικό στρατηγικό δόγμα, όπως και να το πει κανείς, δεν έχει σημασία. Ναι, σημασία έχει, δόγμα, θα σημασία το έχει να η ουσία του, ακριβώς. Να μην τον στριμώχνουμε μόνος στην άμυνα. Ακριβώς, διότι αυτό που έχει σημασία είναι να έχεις επίγνωση του ποιοι είναι οι κίνδυνοι που έχεις απέναντί σου. Τι καλείσαι δηλαδή να αντιμετωπίσεις. Με ποιον τρόπο καλείσαι να οργανώσεις τη δική σου στρατηγική έναντι αυτού το οποίο τίνει να σου επιβληθεί με κάθε τρόπο. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι διεργασίες που είναι σε εξέλιξη στα Βαλκάνια απειλούν να δημιουργήσουν ένα καινούριο καθεστώς, το οποίο θα το διέπουν κυρίως δύο πράγματα. Πρώτον, μια συντριπτική ήττα του διεθνούς δικαίου, εάν υπάρξει δρομολόγηση στα πλαίσια τα οποία επιδιώκει η Αλβανία αναφορικά με το μέλλον των Σκοπίων, και δεύτερο, μια συντριπτική στρατηγική, θα έλεγα, νίκη του αλβανικού μεγάλου ιδιαιτισμού. Αν αυτό συμβεί,
τα Βαλκάνια έχουν πάρει φωτιά. Έτσι. Μα και αν τα Βαλκάνια έχουν πάρει φωτιά. Ακριβώς. Ακριβώς. Για να έχει πάυσει να είναι. Ακριβώς. Και αν τα Βαλκάνια πάρουν φωτιά, αυτό σημαίνει με ποιο τρόπο πλέον προσεγγίζει το πρόβλημα η Ελλάδα. Πιάνει τα πάγιο και παρατηρεί τις φλόγες. Ναι, ακριβώς. Θα σας πω πώς το προσεγγίζει. Τι ακριβώς κάνει. Θα σας πω το προσεγγίζει. Πρόσφατα, λοιπόν. Εδώ στην Αθήνα, έτσι, στην Ελλάδα γενικά, έχουμε μάθει ο πολιτικός κόσμος και όχι μόνο. Εδώ βάζω και τον δημοσιογραφικό κόσμο, διότι είναι έτσι φορέας ο οποίος φτιάχνει την κοινή γνώμη, έτσι. Έχουν μάθει να παραπλανούν τον λαό σκόπιμα, να τον πηγαίνουν σε άλλες κατευθύνσεις, ναι. Και παραδείγματα έχουμε, είμαστε συνηθισμένοι να κάνουμε, να λέμε λόγια πολλά και έργα τίποτα. Αυτό είναι σίγουρο. Παραδείγματος χάρη, Κατρούγκαλος, υπουργός εξωτερικών, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Είναι απίστευτη δήλωση. Είναι απίστευτη δήλωση την οποία έχει κάνει και ακόμα όχι μόνο δεν βγαίνει να την διορθώσει, να πει κάτι. Και μιλάμε έτσι που προσκάλεσε αξιωματούχους να έρθουν εδώ να κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις. Πού? Σε χώρο, στη Θράκη, που δεν έχει, δεν είναι θέμα επίσκεψης αυροφροσύνης όπως ας πούμε τις κάνουν πολλές φορές. Γιατί βγήκανε κάποιοι και λένε εντάξει, μα πρώτη φορά θα έρθουν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Καλούν σε περίοδο προεκλογική της Τουρκίας, του δημοψηφίσματος, έτσι, να έρθουν εδώ να μιλήσουν σε ποιους, στους Έλληνες πολίτες. Δεν να τρελαθούμε. Κατρούγκαλος λοιπόν, υπουργός εξωτερικών. Και δεν φτάνει. Αυτός έρχεται και ο Βίτσας, αναπληρωτής υπουργός άμυνας τώρα, έτσι. Και έρχεται να το συγκαλύψει αυτό το πράγμα με διάφορες. Μην πω κι εγώ με τι φράσεις χρησιμοποιεί. Και από την άλλη πλευρά, να του και οι δημοσιογράφοι από δίπλα. Όλοι. Να καλύψουν όλο αυτό το ανισούργημα με μαϊδίες. Αυτό είναι που λέμε ότι παραπλανούν. Η Ελλάδα, αν θέλει να μην αποτελέσει θύμα του τουρκικού επεκτατισμού και να είναι μάλιστα και το πρώτο θύμα, αυτό έχει σημασία, έτσι, χρειάζεται πολλή δουλειά χωρίς μεγάλα λόγια στο διπλωματικό και στο αμυντικό επίπεδο. Δυστυχώς είναι και τα δύο που παραμελούνται, κυρίως στο διπλωματικό, διότι έχει τον πρώτο λόγο, έτσι, κακά τα ψέματα, η διπλωματία έχει τον πρώτο λόγο, αλλά και η άμυνα από την άλλη πλευρά εξίσου σημαντικό. Αλλά είναι δέσμοι αυτοί που φτιάχνουν την άμυνα, είναι δέσμοι αποφάσεων πολιτικών. Δεν είναι ξεκάρφωτοι από μόνοι τους. Αυτό να το δούμε λοιπόν. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Είναι αναγκαιότητα ένα νέο στρατηγικό δόγμα. Αναγκαιότητα. Και πού αυτό ας πούμε μπορούμε να το δούμε. Πρώτα απ' όλα, το κυρίαρχο. Πρέπει να αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία της χώρας, η οποία έχει αυτόν τον καιρό, όχι αυτόν τον καιρό, από το 2010 μέχρι και σήμερα ακόμα κυριολεκτικά παραχωρηθεί. Γιατί στην ουσία έχει γίνει παραχώρηση αυτού του πράγματος σε ξένες δάνειες δυνάμεις, σε τρόικες, σε... Αν αυτό δεν το αποκαταστήσεις με πράξη εθνικής κυριαρχίας που να δείξει ότι εδώ εγώ είμαι, άρα εγώ τι θα σέβω τα πράγματα, ποιος κάνει κουμάντο στο χώρο αυτό, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Κυρίαρχο λοιπόν, ποιος κάνει κουμάντο, ένα. Δεύτερο, ο κόσμος, ο ελληνικός λαός πρέπει να πιστεύσει όχι αυτά που του λένε, αλλά ότι η χώρα πρέπει να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις. Αυτό ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει να μην το πολύ πιστεύει, διότι συνεχώς του λένε και αν δεν έχουμε συμμάχους και αν δεν είμαστε εδώ και αν δεν είμαστε εκεί θα μας φάνε, θα μας κάνουν ανήξη. Από την αρχαιότητα, από Θουκυδίδη και Βάλε μέχρι και σήμερα, εάν δεν έχεις στήριγμα στις δικές σου δυνάμεις δεν κάνεις τίποτα. Αυτά είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να τα καταλάβει ο κόσμος πάρα πολύ καλά. Συμμαχίες, ναι. Αλλά ποιες συμμαχίες? Συμμαχίες οι οποίες εργάζονται μαζί σου σε μια αξιοκρατική, σε μια ισοδύναμη σχέση, έτσι. Και για να μπορείς να πεις, να τους κοιτάς τα μάτια και όχι για να τους κοιτάς είτε στην τσέπη, είτε στο χέρι, είτε στην επόμενη δόση. Είτε να είσαι δουλοπρεπής από πίσω τους. Αυτό έχει μια πάρα πολύ σημαντική αξιολόγηση. Και το τρίτο είναι εθνικά συμφέροντα. Να τα δούμε ποια είναι τα συμφέροντα, τέλος πάντων. Ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα. Να τα ονοματίσουμε ένα προς ένα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε έτσι. Και αφού δούμε αυτό το πράγμα, τότε να δούμε
την ευελιξία των δυνάμεων. Και τι σημαίνει ευελιξία, έτσι? Δεν σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, να κονιορτοποιηθώ εγώ και να πω ότι έχω μικρές ευέλικτες. Όχι, οι μικρές δεν, οι ευέλικτες δεν σημαίνει και κατ' ουσίαν έτσι, ότι πρέπει να είναι απεισχνωμένες. Έτσι, σημαίνει τέτοιες δυνάμεις που να μπορούν να ανταπεισέρχονται σε οποιαδήποτε κατάσταση. Και βεβαίως ένα σύστημα αμυντικών προμηθειών, το οποίο θα στηρίζεται πάλι στις δικές σου ανάγκες και όχι σε αυτές που θα σου υπαγορεύσει οποιοδήποτε ιερατείο. Νομίζω με βάση αυτά θα μπορέσουμε να πάμε σε άλλα θέματα κυρίαρχα για να φτιαχτεί αυτό που λέμε το στρατηγικό δόγμα που θέλει άλλη κατεύθυνση. Γιατί σήμερα τι έχουμε? Έχουμε κατά το δοκούν. Ακολουθούμε ό,τι μας λένε Δύση και με τυφλά τα μάτια. Ό,τι μας πει η Δύση. Ανήκουμε στη Δύση και τελείωσε. Μας πάνε όπου μας πάνε. Να η Δύση που μας έχει φέρει στην κατάσταση αυτή. Σήμερα κύριε Κυπρούτη έχουμε ένα επικίνδυνο μείγμα. Έχουμε από τη μία μεριά μία λογική που λέει ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα αλλά δεν παραχωρεί και τίποτα, και αυτό είναι η πλέον η τοπαθής πρακτική που θα μπορούσε να επιλέξει μια χώρα σε μια ιστορική εποχή, σε μια γεωπολιτική εποχή όπου δέχεται ασφιχτικές πιέσεις και συμπιέζεται μέσα από έναν κατάφορα ανεξέλεγκτο αναθεωρητισμό από τη μεριά της γείτονος, και από την άλλη μεριά έχουμε μια ιστερία εγκράτειας η οποία ξεκινάει από το πολιτικό σύστημα, διαπερνά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμβόλυμα γίνεται και υπόθεση με έναν λαθάνοντα τρόπο ολόκληρης της κοινωνίας, όπου φτάσαμε τελικά να βαφτίσουμε σύνεση και περισυλλογή διαρκείς, αλλεπάλληλες και αδιάλειπτες υποχωρήσεις. Σε αυτή την εποχή και μετά από όσα μεσολάβησαν το προηγούμενο δίμηνο στο Αιγαίο, ένας υπουργός εξωτερικών που τόλμησε να κάνει τέτοιες δηλώσεις θα έπρεπε την επόμενη κιόλας στιγμή το Υπουργείο γι' αυτό να είναι παρελθόν και όχι να υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια άλλων κυβερνητικών στελεχών να καλύψουν και να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα στρατηγικό δόγμα, αυτό πρέπει να έχει καθαρά ζητούμενα, διότι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, στρατηγικό δόγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εθνική περπατησιά. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα έχει αποφασίσει η χώρα πως πρέπει να πορευτεί την επόμενη περίοδο, μέχρι ότου καταφέρει να διασφαλίσει την υλοποίηση μία σειράς από συγκεκριμένους, πολύ σαφέστατα κατονομασμένους στόχους που την αφορούν. Αυτοί λοιπόν πρέπει να ονοματιστούν και να προσδιοριστεί με σαφήνεια με ποιο τρόπο την επόμενη περίοδο θα επιχειρηθεί η υλοποίησή τους. Ένα τέτοιο δόγμα δεν μπορεί να ανασταλεί αν η υλοποίηση αυτών των στόχων δεν είναι δεδομένη πλέον για τη χώρα μας. Με αυτή την έννοια δεν μπορεί να μην έχει πρώτα απ' όλα διαχρονικότητα. Δεύτερο, δεν μπορεί να μην έχει μια πολύ σαφή εικόνα από μια απόπειρα πολύ συγκεκριμένη να επαναξιολογηθεί και να ταυτοποιηθεί το σύνολο των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη η χώρα σήμερα. Αυτή τη στιγμή δεν Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουν. Δηλαδή, φτάσαμε στο τραγικό, πέρα και ανεξάρτητα από το αν διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς μαζί του, την προηγούμενη 30ετία είχαμε το δόγμα του αποβορά κινδύνου, χωρίς επί της ουσίας να αντιμετωπίζουμε αποβορά κίνδυνο ως έθνος. Αλλά αυτό ήταν ενταγμένο στα πλαίσια του νατοϊκού σχεδιασμού και σήμερα που υπάρχει και τέτοιο θέμα, καθεύδουμε. Αυτή η σημαία έχει υποσταλεί οριστικά και ενδεχομένως αμετάκλητα. Τρίτο, αυτό το στρατηγικό δόγμα θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με μια επιθετική διπλωματία, η οποία θα επιχειρεί να αναδεικνύει τα εθνικά δίκαια σε όλα τα διεθνή φόρα. Γιατί η επιδίωξή της πρέπει να είναι να τροποποιεί ατζέντα και να επιχειρεί γύρω από αυτή την τροποποιημένη ατζέντα που θα δίνεται άλλο ειδικό βάρος στις εθνικές μας προτεραιότητες να διαμορφώνονται και αντίστοιχες στρατηγικές συμμαχίες. Τέταρτο, θα πρέπει να έχει, πώς το λένε, να επανακαθορίσει την κυρίαρχη στρατηγική αντίληψη της χώρας. Δεν μπορεί σήμερα να λέμε η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα αλλά δεν παραχωρεί τίποτα, και το καμία ανοχή ποιος θα το πει? Ποιος θα το αναδείξει? Ποιος θα προειδοποιήσει ότι αν τολμήσατε, φίδι που σας έφαγε? Και ποιον? Υπάρχει ένα θέμα, δεν το κάνει κανείς και έναντι κανενός. Πέμπτο, θα πρέπει αυτό να έχει και θεσμοθετημένη την επιτελική του οχύρωση. Δηλαδή, είναι δυνατόν
μέσα από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει διαχειριστεί τόσο άφοβα, τόσο άτολμα, τόσο αν θέλετε ενδοτικά πολλές φορές ζητήματα που σχετίζονται με τις εθνικές προτεραιότητες ακόμα και σε περιόδους κρίσεων, να πεις ότι αυτό και μόνο αυτό θα διαχειριστεί ζητήματα στρατηγικών κινήσεων της χώρας. Πλέον η ανάγκη για συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι ανάγκη υπερόρημη. Να κάτσουμε και να κουβεντιάσουμε καλύτερα για το περιεχόμενο, τη σύνδεσή του, αντικείμενο, αρμοδιότητες κλπ. Αλλά ως ανάγκη είναι υπερόρημη. Και τέλος, θα πρέπει να συνδυάζεται και με έναν συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό που αφορά τη χώρα. Διότι εσείς βάλατε προμήθειες, ας πούμε, με βάση τα εθνικά συμφέροντα. Μα γιατί να μην μιλήσουμε και για παραγωγή οπλικών συστημάτων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας. Λοιπόν, να συμπληρώσω πάνω σε αυτά τα οποία είναι όλα σωστά. Όμως μπορεί να έρχεται στο μυαλό του ακροατή ή όσων τέλος πάντων ακούσουν ότι καλά, από αυτά δεν κάνουμε τίποτα εμείς, δηλαδή είμαστε ξέφραγκο αμπέλι. Όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς αυτά που αυτή τη στιγμή λέμε ή και άλλοι έχουν πει και δεν τα λέμε μόνο εμείς, έτσι, είναι αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν για να ισχυρωθούμε, να ισχυροποιηθούμε απέναντι στους κινδύνους που συνεχώς αυξάνονται, δεν μειώνονται στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αυτό το πράγμα με αυτό το πρίσμα. Όχι με το πρίσμα ότι έχουμε την ιτοπάθεια γιατί δεν τα κάνουν καλά. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν πολλά πράγματα σωστά. Όμως οι εξελίξεις που τρέχουν, δηλαδή πώς αντιμετωπίζεις την μεγάλη αυτή τη στιγμή πρόκληση των Τούρκων που εξοπλίζονται υπερβολικά. Πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό? Δεν έχουμε ακούσει κάτι, έτσι. Πού είναι αυτό τώρα μόλις προλίγου που σημειώθηκε η αμυντική βιομηχανία και η έρευνα? Κυρίαρχα ζητήματα. Αλλά από εκεί και πέρα, η χώρα, οποιαδήποτε χώρα, όχι μόνο η δική μας, πώς μπορεί να υπερασπιστεί? Με οικονομική ισχύ, με διεθνείς σχέσεις, με διπλωματία και με ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το puzzle που συνθέτει, ας πούμε, την υπεράσπιση μιας χώρας. Ως προς την οικονομία, τι έχουμε? Ως προς την οικονομία έχουμε μετάπτωση της Ελλάδος σε μια χώρα μειωμένης εθνικής κυριαρχίας. Είναι έτσι, για δεν είναι? Το ζούμε, για δεν το ζούμε? Πώς λοιπόν αυτό μπορεί να έρθει για να μου δώσει τα υπόλοιπα, εάν δεν ξεκαθαρίσω το status quo που σήμερα που υπάρχει? Είναι πολύ βασικό αυτό. Από εκεί και πέρα, πρέπει να είναι σε μια αμυντική εγρήγορση και όχι μόνο. Η άμυνα δεν έχει την έννοια της στατικότητας μόνο. Η άμυνα είναι και επιθετική, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ελλάδας και Κύπρου. Να λοιπόν, ο ενιαίος αμυντικός χώρος, για να συμπληρώσω λοιπόν κάποια απ' τα άλλα, που πλέον είναι αναγκαίος και όχι για το Θεαθήνε να υπάρχει, αλλά επί της ουσίας είναι πολύ βασικό να γίνει. Η παλαϊκή άμυνα, είναι δυνατόν σήμερα στην κατάσταση που ζει ο ελληνικός λαός να μην μπορεί να υπερασπιστεί, να μην μάθει τον κόσμο να υπερασπίζεται το έδαφος του? Η παλαϊκή άμυνα είναι κυρίαρχο που πρέπει να παίξει. Από εκεί πέρα, οι ηγεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλάζουν σαν τα πουκάμισα, όπως και η διπλωματία. Εδώ δεν μπορούν αυτά να αλλάζουν έτσι. Καταρχάς, μια πρόταση να εξετάσει, δεν λέω ότι είναι σωστή, θα πρέπει να βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα του Υπουργείου. Μέσα από εκεί πρέπει να βγαίνει, από την ιεραρχία αυτού του πράγματος, και όχι με κομματικά, μικροκομματικά συμφέροντα και ποια περιοχή δεν εκπροσωπείται ή ποιος κάνει καλύτερες αγορές και τα συναφή. Άρα λοιπόν αυτό είναι, το ίδιο είναι και στη διπλωματία. Με μόνιμη, ας πούμε, ύπαρξη εκεί πέρα, το έχουν πει χιλιάδες, από πολύ παλιά έχει υποθεί, μόνιμη ύπαρξη υπουργού αναπληρωτή, υφυπουργού εξωτερικών, μόνιμη, που θα προέρχεται μέσα από το Υπουργείο, που θα γνωρίζει διαχρονικά τα θέματα. Είναι η διαχρονικότητα την οποία λέμε στο στρατηγικό που θα πάμε να στήσουμε. Η πολιτική εθνικής άμυνας από τη μία πλευρά και από την άλλη η ρεαλιστική αμυντική στρατηγική είναι βάσεις πάνω στις οποίες οφείλει να πατά το εθνικό αμυντικό ή στρατηγικό μας στόχμα. Αυτά τα δύο πρέπει να τα δούμε.
πάλι πρέπει να τα δούμε. Να επαναξιολογούνται συνέχεια. Όχι να είναι στηριγμένα στο τι λέει η Ευρώπη και πάνω στο σχέδιο της Ευρώπης εμείς να τα στηρίζουμε. Διότι έτσι γίνεται. Έτσι ακριβώς γίνεται. Και από εκεί πέρα το Συμβούλιο, βέβαια δεν το συζητάμε, Εθνικής Ασφάλειας, είναι πλέον αναγκαιότητα. Αναγκαιότητα. Αλλά φοβάται ο άλλος να πάρει μια κυβέρνηση, φοβάται να πάρει μια τέτοια απόφαση, γιατί ξέρει ότι η πρόταση, χωρίς αποφασιστικότητα αν θέλεις, αυτού του Συμβουλίου για να πάρει αποφάσεις, προτάσεις κάνει. Αλλά ξέρει ότι οι προτάσεις αυτές, εάν δεν σε ακουστούν και έχουμε αντίθετα αποτελέσματα, θα τις δημιουργήσουν πρόβλημα. Και γι' αυτό καθυστερεί αυτό το πράγμα και δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα, μια ιδιακλαδικότητα, άλλο πράγμα. Είναι δυνατόν σήμερα στο μικρότερο επίπεδο του τάγματος ακόμα πρέπει να υπάρχει ιδιακλαδικότητα. Δηλαδή, παντού από τις παραγγελίες των υλικών, που ο κάθε κλάδος έχει τη δική του παραγγελία και κάνει, να λοιπόν μια οικονομία. Αυτά είναι γνωστά, δεν είναι, έχουν γίνει τέτοιες προτάσεις πάντοτε. Από τα επιτελεία έχουν γίνει. Αλλά τελικά υποκύπτουν και οι υπουργοί, έτσι, στην διαφορετικότητα των κλάδων, έτσι, στις πιέσεις άλλων παραγόντων, και δυστυχώς δεν γίνεται. Είναι πολλά τα οποία μπορούν να φτιαχτούν. Θα πρέπει αυτά, τουλάχιστον εμείς τα σχεδιάζουμε εδώ πέρα ως πολιτικός φορέας, και θα τα παρουσιάσουμε σε προσοχή εκδήλωση, έτσι. Πρέπει πλέον αυτά να βγουν στον αέρα και να ακούσουμε και τις φωνές και των ίδιων ανθρώπων σήμερα που υπηρετούν αυτά τα σχέδια. Καλέσουμε τον ίδιο τον υπουργό, γιατί όχι, να δούμε τι έχει να μας πει πάνω σε αυτά. Μπορεί να τα πει, για να δούμε. Αλλά και τους άλλους παράγοντες, και να ακούσουμε και τα. Καταρχάς δεν έχουμε ένα κέντρο, έτσι, ένα κέντρο εκτός από τα Ινστιτούτα τα ιδιωτικά, διότι ιδιωτικά Ινστιτούτα έχουμε, ένα think tank το οποίο είναι του κράτους, κρατικό δεν υπάρχει, έτσι, που να μπορεί να χειρίζεται τις καταστάσεις. Επαφιόμαστε. Έχουμε το ΛΙΑΜΕΠ, κύριε Κυπρέ. Σωστά, ναι. Έχουμε το ΛΙΑΜΕΠ και κάποια άλλα, και κάνα δυο άλλα, ας πούμε, τα οποία όλα κινούνται στη σφαίρα του His Master Voice, ας πούμε, και είμαστε ok. Λοιπόν, πολλά μπορούμε να λέμε, πολλά μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι είναι καιρός να ανοίξει αυτή η ατζέντα, δεν μπορεί να είναι κλειστή. Όπως κάναμε αγώνα ως κόμμα, ως μέτωπο, κάναμε αγώνα από το 2011 πάνω στο νόμισμα, και πέρασαν 7 χρόνια και ήρθανε σήμερα ήρθαν όλοι αυτοί οι παλαιοί ναύτες, γίνανε καπιταναίοι τώρα, διότι εδώ φτάσαμε, να μας κάνουν και μάθημα επί του νομίσματος, για να μπουρδουκλώσουν και αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν ανοίγει και αυτή η ατζέντα, γιατί πρέπει να ανοιχτεί. Πάντως, για να απαντήσουμε σε αυτό τον ακροατή, ο οποίος πολύ σωστά είπατε μπορεί να έχει τέτοιου είδους απορίες, επιφυλάξεις ή και ενδιασμούς, και κυρίως για να εξηγήσουμε γιατί εμείς κάνουμε αυτή την κουβέντα, η οποία είναι πολιτική κουβέντα, διότι εδώ δεν κάνουμε επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ακριβώς, έτσι, πολιτική κουβέντα. Θα πρέπει να θυμίσουμε ακόμα και στον πλέον επιφυλακτικό ακροατή ότι η Θράκη, αν έχει παραδοθεί ουσιαστικά στην ασύντοτη δράση του τουρκικού προξενείου, το οποίο λειτουργεί στη Θράκη ως υπερυπουργείο Βόρειας Ελλάδας και ουσιαστικά ασκεί κυριαρχία για λογαριασμό ενός άλλου κράτους μέσα σε μια άλλη χώρα, αυτό συνέβη όχι γιατί υπήρξε πρακτικά επιχειρησιακή ανετοιμότητα, αλλά γιατί τη Θράκη την καταδίκασαν πολιτικές αποφάσεις. Η τραγωδία των Ημείων, εάν συνέβη, που συνέβη, δεν συνέβη γιατί υπήρξε επιχειρησιακή ή επιτελική ανετοιμότητα, υπήρξε διότι αυτή την εξέλιξη καταδίκασαν να υπάρχει πολιτικές αποφάσεις. Η τραγωδία της Κύπρου δεν υπήρξε γιατί υπήρξε επιχειρησιακή ή επιτελική ανετοιμότητα. Υπήρξε διότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι αυτές που δρομολόγησαν και επισφράγησαν την τραγωδία της Κύπρου, όπως πολιτικές αποφάσεις και χειρισμοί είναι αυτοί που οδηγούν την Κύπρο ξανά σε μια δεύτερη τραγωδία, με βάση αυτές τις διαπραγματεύσεις που έχει ξεκινήσει τώρα ο Αναστασιάδης με τον Ακιντζή. Η διαταγή που εξεδόθη από το ΓΕΑ, την οποία αναφέρατε προηγούμενα, αν εξεδόθηκε μέσα από την έκδοσή της, ουσιαστικά ομολογεί
ότι οι πολιτικές αποφάσεις της διαχείρισης του προσφυγικού ήταν στο σύνολό τους αποτυχημένες πολιτικές αποφάσεις. Και αν δεν ήταν ο στρατός, αν δεν ήταν οι ενόπλες δυνάμεις να στήσουν όπως στήθηκαν αυτά τα οποίε έγιναν Φιλιππινέζα. Έγιναν οι Φιλιππινέζες των μεταναστών. Σωστό. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά καταδεικνύει το πώς αποτυχημένο ήταν το όλο πλέγμα των πολιτικών αποφάσεων, οι οποίες δρομολόγησαν μια κατάσταση πρωτόγνωρη για τη χώρα. Και αν αυτή τη στιγμή αυτό το πολιτικό προσωπικό μαζί με το πολιτικό προσωπικό που προηγήθηκε αυτού είναι ελεγχόμενα για τέτοιου είδους πολιτικές αποφάσεις, ερμηνεύεται γιατί αντιμετωπίζουν φοβικά, διστακτικά και άτολμα το πρόβλημα του ΣΕΑ. Διότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δεν αφήνει πια περιθώρια για συνεταιρισμούς ερμαφρόδιτους και για λογικές αλληλοσυγκάλυψης, όπου θα βγαίνει ο κάθε κύριος Σιμίτης για να ευχαριστεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ και θα έρχονται όσοι τον ακολούθησαν να του χωρούν σε χωροχάρτη. Δεν θα βγαίνει ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Πάγκαλος να πηγαίνει να υπογράφει μια συμφωνία Μαδρίτης και αυτή τη στιγμή να και να αναγνωρίζει ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή να μην έχει παραπευθεί δεόντως για αυτό το κατάφορο αντεθνικό ολίσθημα. Όλα αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις. Μόνο πολιτικές αποφάσεις. Μόνο πολιτικές αποφάσεις. Και αυτό είναι που κρίνουμε, αυτό είναι που επιχειρούμε να αναδείξουμε. Και αυτό πρέπει αυτό να είναι που ζητούμε. Και αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος. Ως αναγκαίο να τροποποιηθεί, διότι αν συνεχίσει έτσι η χώρα δεν έχει μέλλον. Επειδή άνοιξαν πολλά θέματα, δεν προλάβαμε βέβαια να πούμε και για τα Σκόπια. Αλλά να έχουμε μια ευκαιρία. Η εκπομπή είναι υπέροχη αυτή, νομίζω. Πρέπει να τη στηρίξουμε ακόμα περισσότερο όσο μπορούμε. Και να έχουμε την ευκαιρία διευρυμένο πάνελ εδώ να δώσει και άλλες προεκτάσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρά η Θράκη, τι να πεις για τη Θράκη, είναι για το προξενείο. Είναι ολόκληρο κεφάλαιο από μόνη της. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή πρόσκληση που βρέθηκα εδώ. Νομίζω ότι αναλύσαμε όσο είναι δυνατόν να αναλύσεις θέματα μέσα στον περιορισμένο αυτό χώρο, αλλά μπαίνουν αυτά τα σημάδια εκείνα που θέλουμε να στιγματίσουμε θετικά, έτσι, να το οριοθετήσουμε το που πρέπει να κινηθούμε και εμείς ως ενιαίο παλαϊκό μέτωπο μέσα στον χώρο αυτό της διπλωματίας και της άμυνας. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι από τη σημερινή εκπομπή τα ερεθίσματα είναι πολλά. Προσωπικά θα ήθελα να παρακαλέσω και δημοσίως τον κύριο Κυπριώτη να βρεθούμε ξανά και σε επόμενη συζήτηση, διότι έχει σημασία πια να μπούμε και στην ουσία και σε δευτερεύουσες και τριτεύουσες λεπτομέρειες ζητημάτων που αναδείχθηκαν από τη σημερινή κουβέντα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου και να πούμε ότι θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή Πράσινη Γραμμή την επόμενη Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.